Να περάσουμε στην Άξο και στο θέμα που έχει προκύψει για δύο συνεχόμενες Κυριακές, με το να μην εκτελείται το δρομολόγιο του ΚΤΕΛ από και προς την ορεινή Άξο. Φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάκη, τον πρόεδρο της Κορώνου, στη χθεσινή εκπομπή, και αυτό γιατί ήταν εκείνος που είχε δημοσιοποιήσει το ζήτημα της μη εκτέλεσης αυτού του δρομολογίου από την πρώτη Κυριακή που συνέβη το γεγονός, την προηγούμενη δηλαδή, 24 νομίζω του Νοέμβρη, και στη συνέχεια η εκπομπή ενδιαφέρθηκε να ρωτήσει τι έγινε τη δεύτερη Κυριακή, αν δηλαδή η διαμαρτυρία του, η οποία ήταν και γραπτή, τόσο προς το Δήμαρχο όσο και προς τον Έπαρχο Νάξου και όχι μόνο, βρήκε κάποια ανταπόκριση από το ΚΤΕΛ Νάξου που αποφάσισε να διακόψει αυτό το δρομολόγιο για τους χειμερινούς μήνες. Είναι νομίζω η ώρα να ακούσουμε και την πλευρά του ΚΤΕΛ Νάξου. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Νάξου, τον κύριο Δημήτρη Τσελέντη. Καλό πρωινό. Καλημέρα σας και καλό μήνα σε όλους. Επίσης. Κύριε Τσελέντη, περιμένω να ακούσω τη δική σας άποψη όσον αφορά τη διακοπή του δρομολογίου και κατά πόσο να σπάζεστε το γεγονός ότι πέρα από μία επιχείρηση το ΚΤΕΛ και κάθε ΚΤΕΛ εκτελεί και υπηρετεί τους πολίτες σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οπότε ο ρόλος του επί της ουσίας είναι διτός, δεν είναι μόνο η κερδοφορία, είναι και η εξυπηρέτηση των πολιτών και όχι το να αποκόπτονται οι πολίτες από το κέντρο ενός νησιού στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα, καταρχάς ήθελα να εκπρόσω ένα παράπονο έτσι, για τη χτεσινή σας συζήτηση που ήταν το θέμα για το δρομολόγιο της ορεινής Νάξου που διακόπη. Έτσι είχατε μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Κορώνου. Θέλω να φρόσω ένα παράπονο ότι δεν με καλέσατε να συνομιλήσουμε. Μόνο έγινε μια συζήτηση, το τι του είπα, τι μου είπε. Παρερμηνεύτηκαν κάποια πράγματα έτσι και δεν μπορούσα να έρθω σε επικοινωνία να το συζητήσουμε μαζί με τον πρόεδρο. Κύριε Τσελέντη, η ουσία, κύριε Τσελέντη, με ακούτε. Η ουσία είναι ότι τώρα έχετε το χρόνο να απαντήσετε και να τοποθετηθείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, να πάμε για τις Κυριακές. Οι Κυριακές που έχουν κοπεί το δρομολόγιο είναι 5 Κυριακές. Φυσικά έτσι το πήρανε είδηση στα χωριά. Δηλαδή για 1,5 μήνα μου λέτε. 1,5 μήνα είναι κομμένο, απλά έτυχε την προηγούμενη Κυριακή να υπάρχει κάποιος επιβάτης που θα ήθελε να κατέβει και έτσι το καταλάβαν ότι έχει κοπεί το δρομολόγιο εδώ και 1,5 μήνα που έχει βγει και το πρόγραμμα. Και το γράφει, α, κανονικά. Εδώ και 1,5 μήνα είναι κομμένο βεβαίως, το δρομολόγιο. Δεν κατάλαβα. Νόμιζα ότι μου είπατε ότι έχει κοπεί για 1,5 μήνα. Μάλιστα. Είναι εδώ και 1,5 μήνα. Ναι, μάλιστα. Είναι Πέμπτη Κυριακή ήταν η προηγούμενη Κυριακή που δεν εκτελέστηκε αυτό, το δρομολόγιο. Αυτό δεν το είπατε στον πρόεδρο. Το είπα. Ότι έχει κοπεί εδώ και 1,5 μήνα. Και γιατί δεν... Την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί εκείνη τη εβδομάδα έτυχε να θέλει να κατέβει ένας επιβάτης. Μάλιστα. Κοιτάξτε κυρία... Ωραία αντανακλαστικά έχει ορεινή Νάξος. Κοιτάξτε κυρία Δανάη, εμείς από ό,τι καταλαβαίνετε η δουλειά μας είναι να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Έτσι. Είναι τους πολίτες και τους ξέρουμε πολύ καλύτερα και τις ανάγκες τους γιατί τους ζούμε καθημερινά. Έτσι. Το δρομολόγιο αυτό καταρχήν κόπηκε διότι επί αρκετά χρόνια δεν έπαιρνε κανένα επιβάτη. Δηλαδή ένα κάθε 2 μήνες να τύχει. Για Κυριακή μιλάμε τώρα, έτσι. Για ναι. Την Κυριακή. Όταν τύχαινε όμως, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος ή οι άνθρωποι που ήθελαν... Κοιτάξτε να δείτε, το λεωφορείο είναι ένα λεωφορείο, δεν είναι ταξί. Δηλαδή δεν είναι για να, αν τύχει ένας επιβάτης μετά από 2 μήνες ότι είναι υποχρεωμένο το λεωφορείο. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι... νόμοι, κάποιοι κανόνες, είναι μια εταιρεία, μπορεί να είναι οργανισμός κοινοφελής, έτσι, αλλά είναι ιδιωτική επιχείρηση. Ναι, αυτό το είπαμε κύριε Τσελέντη, αλλά θέλουμε, ξέρετε κάτι, ειδικά όταν είναι ένας κερδοφόρος επίσης οργανισμός, μια επιχείρηση δηλαδή, και βρίσκεται στα όρια ενός μικρού νησιού, άσχετα αν είναι το μεγαλύτερο των Κυκλάδων, είμαστε μια μικρή κοινωνία, όπου ο καθένας από τους μετόχους σας σε αυτή την επιχείρηση έχει συγγενείς στην ορεινή Νάξο,
απορεί πραγματικά κανείς πώς πήγατε σε αυτή την απόφαση και πρώτα απ' όλα θέλω να μου πείτε αν στα εγκεκριμένα δρομολόγιά σας αναφέρετε το γεγονός ότι κόβετε το δρομολόγιο το Κυριακάτικο για ορεινή Νάξο για ένα, δύο ή τρεις μήνες. Κοιτάξτε να δείτε, στα εγκεκριμένα δρομολόγια αυτά τα καταθέτουμε κάθε χρόνο. Έτσι. Βεβαίως. Πείτε μου τι λέει για τα Κυριακάτικα. Αυτό το δρομολόγιο, γιατί δεν μιλάμε τώρα μόνο για Κυριακή, έτσι. Γιατί όπως σας είπα... Απαντήστε μου όμως πρώτα σε αυτό και ειλικρινά μετά θα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Το Κυριακάτικο δρομολόγιο για την ορεινή Νάξο είναι μέσα στα εγκεκριμένα δρομολόγια. Ήταν μέσα στα εγκεκριμένα. Τώρα υπάρχει άλλο πρόγραμμα για έγκριση, το οποίο δεν είναι μέσα ούτε Κυριακή, ούτε δεν έχει εγκριθεί όμως αυτό, δεν έχει εγκριθεί, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάμε με κάποιους νόμους. Με ποιο δικαίωμα κόψατε ένα δρομολόγιο που ήταν εγκεκριμένο? Με ποιο δεν είναι εγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει χαρτί που να είναι εγκεκριμένο. Γιατί έχει λήξει, η έγκριση. Έχει λήξει. Είναι στον αέρα δηλαδή τα δρομολόγια. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα μέχρι να μας εκκρίνουν το καινούργιο πρόγραμμα. Άρα υπεύθυνη είναι Επιτροπή της Περιφέρειας. Ποιος είναι? Κοιτάξτε να δείτε. Ακούστε με λίγο. Ποιος είναι υπεύθυνος να σας εκκρίνει? Αυτό θέλω να σας πω. Ακούστε με κι εσείς για να σας πω. Το λέω αυτό, κύριε Τσελέντη, και θέλω να με καταλάβετε. Γιατί αν τα δρομολόγια είναι στον αέρα, εσείς, σαν ΚΤΕΛ εννοώ, όχι εσείς προσωπικά, έχετε δηλαδή το ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε? Δεν ισχύουν τα προηγούμενα μέχρι να εγκριθούν τα νέα? Μισό λεπτό εκεί. Δεν υπάρχει κάτι αυθαίρετο. Καταρχήν, τα δρομολόγια εμείς τα στέλνουμε στην περιφέρεια, έτσι. Κάνουμε μια εισήγηση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα πάνε βάσει κάποια κριτήρια. Δηλαδή, δεν μπορεί ετήσια ένα δρομολόγιο να μην καλύπτει ούτε πληρότητες, να μπαίνει μέσα, να είναι σμιωγόνο για την επιχείρηση και να το συνεχίζουμε. Μάλιστα. Έτσι, ούτε αυτό είμαστε υποχρεωμένοι, ούτε μπορεί να μας το υποχρεώσει η περιφέρεια ή ο Δήμος να το εκτελούμε. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Επίσης θέλω να... Γιατί το είχατε βάλει προς έγκριση, ενώ μου είπατε λίγο πριν ότι επί χρόνια δεν κάλυπτε τις προϋποθέσεις αυτό το δρομολόγιο? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλω να σας πω, ότι επί χρόνια το ΧΤΕΛ σε εισαγωγικά επιδοτεί όλες τις μέρες, όχι μόνο την Κυριακή, γιατί καμία μέρα το δρομολόγιο αυτό δεν είναι... Δεν φέρνει κέρδος στην επιχείρηση, είναι ζημιογόνο καθημερινά. Έτσι, και αυτό μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε μέρα θελήσετε, να μπείτε σε ένα λεωφορείο, να δείτε το τι κόσμο μεταφέρουμε και τι εξυπηρετούμε. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, όλα τα χρόνια το εξυπηρετούσαμε καθημερινά. Mm-hmm. Εντάξει, mm-hmm. Την Κυριακή κόπηκε το δρομολόγιο διότι δεν έμπαινε κανένας επιβάτης. Και το πήραν χαμπάρι 1,5 μήνα αυτό. Μετά. Σε αυτό που Ωραία. Λέτε να συμφωνήσω μαζί σας. Θα πάμε με τη σειρά λίγο για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα χτεσινά, έτσι, περί τη ζήτη. Εγώ θέλω να μου πείτε εσείς, γιατί επιμένατε ότι πρέπει να επιδοτήσει το ΧΤΕΛ το δρομολόγιο της Κυριακής? Γιατί, για ποιο λόγο να το επιδοτήσει ο Δημότης? Θα μου πείτε εσείς, γιατί όταν εσείς είπατε στον πρόεδρο της Κορώνου ότι να σταθεί δίπλα στο ΚΤΕΛ για να χρηματοδοτηθεί από το Δήμο, ο Δήμος δεν θα τα βγάλει κανένας δήμαρχος από την τσέπη του και κανένας αντιδήμαρχος. Οι δημότες το πληρώνουν. Ωραία. Αυτό που ανέφερα εγώ στον πρόεδρο λοιπόν της Κορώνου, του είπα ότι όπως εμείς επιδοτούμε όλα αυτά τα χρόνια το δρομολόγιο καθημερινά, έτσι, αν θέλετε να συνεχίσει την Κυριακή να έρχεται το λεωφορείο στην Κομιακή, θα πρέπει να κάνετε και εσείς κάποιες απαραίτητες ενέργειες. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να, με τη ζημιά μας να εκτελούμε αυτό το δρομολόγιο. Έχουμε να απολογηθούμε σε μετόχους. Είναι μια επιχείρηση η οποία βάσει του νόμου πρέπει να έχει κέρδος. Δηλαδή ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Δεν σου λέει με τη ζημιά σου ότι πρέπει να εκτελείς το δρομολόγιο. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι για πληρότητες βάσει ετήσια στοιχεία που μπορείτε να τα δείτε να πάει στη στιγμή. Μπορείτε να μας πείτε τη ζημία που έχετε από αυτό το δρομολόγιο? Από αυτό το δρομολόγιο τη ζημία. Φυσικά, αν υπολογίσετε ότι τα έξοδά μας είναι 2 ευρώ
βάσει των ορκωτών λογιστών το χιλιόμετρο. Μάλιστα. Έτσι, το χιλιόμετρο. Ναι. Υπολογίστε λοιπόν όχι 16 Κυριακές που βγάλατε και ένα ποσό χτες. Είπα... 16 Κυριακές, είναι 24 στους 6 μήνες. 24 Α, Κυριακές. Για 6 μήνες έχετε σκοπό. Εγώ πάλι πίστευα ότι πριν το Πάσχα θα το ανοίξετε πάλι το δρόμο. Μα ήδη πέρασε 1,5 μήνας και το πήρατε είδηση 2 εβδομάδες πριν. Δηλαδή αυτό το λέτε και καμαρώνετε, ότι το κάνατε εγκρυπτό και μου το λέτε και μου το ξαναλέτε. Δεν καμαρώνω απλά. Εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι... Ότι δεν έχει ζήτηση, ότι δεν... Μου λέτε δηλαδή και επαναλαμβάνετε ότι δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, άρα αποδεικνύεται επίσης, ότι δεν έχει ζήτηση. Έτσι, αυτό μου λέτε. Μισό λεπτό. Επίσης εγώ που μίλησα με τον πρόεδρο χτες, καταρχήν το δρομολόγιο μπήκε. Έτσι, για την Κυριακή αυτή θα ισχύσει το δρομολόγιο. Ποια Κυριακή απλά, εννοείται, ποια Κυριακή. Κυριακή που μας έρχεται. Μάλιστα, που μας έρχεται. Μάλιστα. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβετε κι εσείς ότι τα χωριά, τα ορεινά χωριά, έτσι, έχουν εγκαταλειφθεί. Τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή και ένας επιβάτης να είναι στη στάση, θα περάσει ένα γιοταχή, θα τον πάρει. Το λεωφορείο θα πάει και δεν θα πάρει κανέναν επιβάτη. Ναι. Δηλαδή για μας είναι δύσκολο το έργο μας. Δεν διαφωνώ με αυτό που μου λέτε ότι μπορεί να συμβαίνει. Άλλο λέω. Δεν το καταλαβαίνετε. Πρώτα απ' όλα δεν μου απαντήσατε, εφόσον δεχτήκατε να μου απαντήσετε, ποια είναι η ζημία που έχετε από αυτό το δρομολόγιο. Ναι, δηλαδή θέλετε να σας απαντήσω σε λεφτά. Όχι, μου είπατε είναι 2 ευρώ το χιλιόμετρο, άρα είναι 50 χιλιόμετρα. Είναι 100 ευρώ το δρομολόγιο. Δεν μας ενδιαφέρει να δούμε μεμονωμένα δρομολόγιο και τη ζημιά του. Μα να δείτε, για να κόψετε ένα δρομολόγιο, κύριε Τσελέντη, με συγχωρείτε, αλλά εγώ σαν πολίτης αντιλαμβάνομαι. Λέτε ότι είναι μία ανώνυμη εταιρεία η οποία πρέπει να έχει κερδοφορία. Το αντιλαμβάνομαι αυτό όσον αφορά το ένα σκέλος. Πολύ ωραία. Το ένα σκέλος. Άρα, λέω, για να κοπεί ένα δρομολόγιο πρέπει η ζημία να είναι μεγάλη. Δεν καταλάβατε. Η ζημία είναι ζημία. Δεν είναι ζημία μεγάλη και ζημία μικρή. Α, δηλαδή είτε είναι της τάξης των 500 ευρώ είτε των 20.000 ευρώ, είναι ζημία. Αλλά δεν είναι της τάξης των 500 ευρώ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αν το δρομολόγιο συνεχιζόταν να λειτουργεί, έτσι, χωρίς, επισημαίνω ότι χωρίς να εξυπηρετεί κανένα επιβάτη, ναι, έτσι, δηλαδή πέρα ναι. από 2, 3, 5 σύνολο όλο το χειμώνα, την Κυριακή, έτσι, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα ούτε για εσάς ούτε για τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα, να σταματήσει το δρομολόγιο. Μα δεν παίρνω εγώ, κύριε Τσελέντη. Κύριε Τσελέντη, το λέτε έχουμε. Και το ξαναλέτε. Και σας λέω ότι εγώ δεν διαφωνώ με το γεγονός ότι έχει ελάχιστους ή κανένα κάποιες φορές επιβάτη. Δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά σας λέω το δεύτερο σκέλος που αφορά την υπηρεσία κοινής ωφέλειας. Ωραία, η υπηρεσία λοιπόν κοινής ωφέλειας, όπως είμαστε εμείς, είμαστε και ιδιωτική επιχείρηση. Βεβαίως, λοιπόν, το είπαμε αυτό. Αυτό το σκέλος το εξαντλήσατε. Υπάρχουν κάποιες υπουργικές αποφάσεις, όπως τον 1141 κάτω το 2003, έτσι, ο οποίος ο νόμος αυτός ξεκαθαρίζει αρκετά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, κάποια δρομολόγια μπορούν να μπουν επειδή έχει αυξημένη κίνηση και κάποια δρομολόγια μπορούν να βγουν επειδή έχει μειωμένη επιβατική κίνηση. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι επειδή ένα δρομολόγιο λειτουργούσε πριν 10 χρόνια πρέπει να λειτουργεί και μετά από 10 χρόνια και μετά από 20. Έτσι κάθε χρόνο αλλάζουν τα στατιστικά. Να υποθέσω βέβαια ότι αυτή η υπουργική απόφαση, κύριε Τσελέντη, έχει να κάνει με τις προτάσεις και τις απαιτήσεις που είχε κάποια ομοσπονδία που εκπροσωπεί τα ΚΤΕΛ και βέβαια πίεσε την κυβέρνηση την τότε να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση. Απ' την άλλη ακούστηκαν οι πολίτες. Θα ρωτήσω εγώ για να βγει μια διάταξη. Και μάλιστα θα σας πω γιατί το λέω, ναι. Γιατί κύριε Τσελέντη ακολούθησε η κρίση που ρήμαξε ειδικά τους ανθρώπους όπως είναι οι κάτοικοι της ορεινής Νάξου που διαβιούν με μία μικρή σύνταξη κυρίως του ΟΓΑ και οι οποίοι μπορεί όντως να μην μετακινούνται συχνά αλλά δεν έχουν και τα χρήματα να εξυπηρετηθούν μεταξύ. Ναι, τι γίνεται με αυτούς κύριε Τσελέντη. Κυρία Δανάη, αυτό που σας είπα στην αρχή, έτσι, εμείς πρωτίστως ξέρουμε τις ανάγκες του κόσμου. Μάλιστα. Και τον εξυπηρετούμε καθημερινά και αν κάνετε και μία έρευνα στους επιβάτες
που είναι πελάτες των λεωφορείων, ναι, έτσι, θα σας πούν και αυτοί τα καλύτερα λόγια, γιατί καθημερινά μαζί με τις ευχές τους και τον αγώνα που κάνουμε στους δρόμους αυτούς, καθημερινά να τους εξυπηρετούμε, ναι, έτσι. Δηλαδή, μην νομίζετε... Εγώ δεν διαφωνώ ότι παίρνετε τις ευχές αυτό, των μόνιμων κατοίκων. Κύριε έτσι. Τσελέντη, δεν διαφωνώ ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εξυπηρετούνται από εσάς, θα τους πάρετε και τα δέματα, θα τους μεταφέρετε και κάτι από, βεβαίως, από και πάνω. Τα φάρμακά τους, έτσι, ένα προς ένα, έτσι. Και δωρεάν θα μπουν άτομα που δεν έχουν λεφτά. Αλλά επειδή αν και νέος είστε αρκετά παλιός στη δουλειά, θα γνωρίζετε ότι παράλληλα δέχεστε, ή τουλάχιστον εμείς είμαστε αποδέκτες και πολλών παραπώνων, έτσι. Μην πάμε μόνο στο ένα. Δηλαδή, ναι μεν μες στην προσπάθειά σας ξέρουμε τι κάνετε για την ορεινή Νάξο, και το ξέρω και προσωπικά, γιατί η οικογένεια του συζύγου μου είναι ορεινή οικογένεια, και πάρα πολλές φορές εξυπηρετήθηκε από το ΚΤΕΛ. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να μην πω ότι έχουμε δεχτεί, και το ξέρετε, και έχουμε μιλήσει και όταν είσαστε αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ, για παράπονα πολλά που είχαμε δεχτεί. Και αυτό, κοιτάξτε να δείτε, εμείς καθημερινά προσπαθούμε για το καλύτερο. Γίνομαι κουραστικός, αλλά το επαναλαμβάνω, γιατί το δρομολόγιο ούτως ή άλλως το βάλαμε για την Κυριακή. Γιατί το βάλατε τώρα, γιατί το βάλατε. Γιατί το βάλαμε, ξέρετε πολύ καλά τους λόγους που το βάλαμε, το δρομολόγιο. Έτσι. Ναι. Θα βάλετε μόνο για την επόμενη Κυριακή. Θα μπει για λίγο διάστημα. Εγώ πιστεύω, μακάρι να έχει 2 επιβάτες να εξυπηρετεί. Ναι. Ειλικρινά σας το λέω αυτό. Ναι. Και δεν θα έχει κοπεί ποτέ. Μάλιστα. Σας το λέω εγώ σαν πρόεδρος του ΚΤΕΛ. Ωραία. Αν είχε 2 επιβάτες να εξυπηρετεί και έναν κάθε Κυριακή, να ξέρω ότι εγώ σαν οδηγός θα πάω στην Κομιακή ή στην Κόρονο και θα εξυπηρετήσω έναν επιβάτη, δεν θα υπήρχε περίπτωση τη μία στο εκατομμύριο να το κόψω. Μάλιστα. Το δρομολόγιο μάλιστα, αυτό. Μάλιστα. Σας το λέω δηλαδή με την καρδιά μου. Σας πιστεύω κύριε Τσελέντη. Λοιπόν, εγώ θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ναι. Εμείς συνεχίζουμε λοιπόν, όπως σας είπα, ναι, και στην ουσία συσσαγωγικά χρηματοδοτούμε τα δρομολόγια αυτό, αυτά όλη τη αυτό, εβδομάδα. Αυτό το είπα και εγώ. Αγώνα, το και ξέρω. Θέλουμε λοιπόν από τη μεριά μας τα λεφτά αυτά που δεν παίρνουμε από το Δήμο ή από την Περιφέρεια, και μπαίνουμε με τη ζημιά μας και κάνουμε αυτό το δρομολόγιο, να τα κάνουν σε έργα στα χωριά αυτά τα ορεινά. Βεβαίως. Να μας ορίσουν κάποιους χώρους να στρίβουμε τα λεωφορεία μας που τα βάζουμε στους γκρεμνούς, με κίνδυνο τη ζωή μας και των επιβατών. Πολύ σωστά. Αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε. Να εξυπηρετήσουμε τα χωριά, έτσι. Ναι, ναι. Και όλα καλά. Μάλιστα. Αυτό, άλλο, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας και σας υπόσχομαι, κύριε Τσελέντη, πρώτα απ' όλα ειλικρινά χαίρομαι που ανταποκριθήκατε σε αυτό και θα μπει πάλι το κυριακάτικο δρομολόγιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πάντα κοντά στον πολίτη είμαστε, και όποιος έχει το παραμικρό παράπονο μπορεί να έρχεται και να μας το, φυσικά, και να μας φυσικά, το λέει, και ακόμα και στα τηλέφωνα θα μας βρουν να μας πούν το παράπονο. Και από την άλλη οφείλω να ομολογήσω ότι πάνε πολλά χρόνια που χρησιμοποιούσα σχεδόν καθημερινά λεωφορείο και έβλεπα αυτό που λέτε, πως στις στροφές βγαίνει όλο το μπροστά τμήμα του λεωφορείου στον γκρεμό, με αποτέλεσμα ειδικά οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν να τρομοκρατούνται κυριολεκτικά όταν υπάρχουν στο λεωφορείο, γιατί οι ντόπιοι λίγος πολύ το ξέρουν, το έχουν συνηθίσει και έχουν εμπιστοσύνη στην ικανότητα των οδηγών του ΚΤΕΛ. Είναι πολύ επικίνδυνο και βεβαίως μαζί με εσάς το λέω, θα το βάλω σημαία μου, να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί πάνε πολλά χρόνια που δεν έχει γίνει κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό δηλαδή, εγώ όσα χρόνια είμαι στην εταιρεία, που είμαι και από πολύ μικρός κι εγώ, έτσι, οι δρόμοι καταλαβαίνετε ότι συνεχίζουν και μένουν οι ίδιοι. Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα, ειδικά στα χωριά αυτά τα ορεινά, είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σημείο ελιγμού του λεωφορείου ή να σταματήσει το λεωφορείο σαν στάθμευση για να ξεκινήσει το πρωινό του το δρομολόγιο. Ναι. Δηλαδή τα λεωφορεία μας, τι να σου πω τώρα, πιστεύω ότι τα ξέρετε, γιατί τα βλέπετε. Βεβαίως και τα ξέρω, βεβαίως και τα ξέρω. Βεβαίως και τα ξέρω. Και βίντεο, υπάρχουν και βίντεο να σας δείξουμε, με βράχους στο δρόμο πρωί-πρωί, να μας κόβεται η ανάσα. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Και εγώ σας είπα για το δρομολόγιο, το ξανατονίζω,
ότι καταλάβετε τον κάθε μέτοχο, γιατί καλώς και κακώς είμαστε και οδηγοί το χειμώνα, γιατί αν βγάζαμε τα πολλά λεφτά δεν θα είμαστε οδηγοί το χειμώνα, κυρία Δανάη. Θα καθόμασταν και θα δουλεύαν κάποιοι οδηγοί, έτσι. Ναι. Δυστυχώς οι μέτοχοι είναι και οδηγοί των λεωφορείων και τελούν τα δρομολόγια. Βεβαίως, αυτό το βλέπουμε, το ξέρουμε, ναι. Το ξέρετε, έτσι. Βέβαια. Τι ψυχολογία να έχει ένας οδηγός να φύγει από τη χώρα, να ξεκινήσει από την Κομιακή και να μην πάρει κανένα επιβάτη, να μην έχει παρέα. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλάβετε και εμάς αυτό το... Αντιλαμβανόμαστε πλήρως και τη δική σας πλευρά, σας διαβεβαιώ, κύριε Τσελέντη. Ειλικρινά σας λέω και χαίρομαι που κι εσείς αντιληφθήκατε την άλλη πλευρά και το θέμα λύνεται και από την ερχόμενη Κυριακή το δρομολόγιο θα εκτελείται και πάλι της Κυριακής για την ορεινή Νάξο. Ειλικρινά θέλω να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους των πολιτών από τη μία, αλλά και προσωπικά που δεχτήκατε να μας αποσαφηνίσετε όλα αυτά τα ζητήματα. Εννοείται, όποτε θέλετε εδώ είμαστε. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι, εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή δεν έγινε κάτι προς, για κακό του κόσμου να μην εξυπηρετηθεί. Αυτό θέλω να το καταλάβετε και το τονίζω, γιατί οι Κυριακές είναι μπροστά μας και μπορείτε να το δείτε και με τα μάτια. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Επίσης. Yeah.